Ώρες αγωνίας η οικογένεια 30χρονου από τις ασίτες Ηρακλείου που τραυματίστηκε βαρύτατα το μεσημέρι του Σαββάτου σε ατύχημα που σημειώθηκε σε εργαστήριο αρτοποιίας στα Σταυράκια. Τα σωστικά συνεργεία βρέθηκαν μπροστά σε ένα εφιαλτικό σκηνικό, φτάνοντας στο εργαστήριο καθώς ο άτυχος νεαρός είχε εγκλωβιστεί σε μηχάνημα κοπής παξιμαδιών με συνέπεια μερικό ακροτηριασμό στο δεξιό βραχίωνα. Αντικρίσαμε έναν υπάλληλο της επιχείρησης, του οποίου το χέρι το έχει τραβήξει μέσα ένα μηχάνημα κοπής παξιμαδιού, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο και παράλληλα κομμένο με ένα λουτρό αίματος γύρω από το μηχάνημα και κάτω από αυτό. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, ωστόσο όπως φαίνεται ο 30χρονος εργαζόταν στο εσωτερικό του κτηρίου μέχρι τη στιγμή που ακούστηκαν οι κραυγές αγωνίας που κινητοποίησαν όσους ήταν την ώρα εκείνη στο κτίριο και έσπευσαν να καλέσουν βοήθεια. Χαμπάρι πήρα την πυροσβεστική που ήτρεσε και το ασθενοφόρο, τίποτα άλλο δεν ξέρω. Ξέρετε αν χτύπησε? Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό απλώς είδα. Άνδρες της ΕΜΑΚ και διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν σε πρώτη φάση να σταματήσουν την αιμορραγία που είχε προκληθεί και να σταθεροποιήσουν τον 30χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Είχε αισθήσεις, επικοινωνούσε μαζί μας. Βέβαια το χέρι του λόγω της απώλειας του αίματος και της ώρας στο οποίο ήταν σκυμμένος είχε μουδιάσει, οπότε δεν ένιωθε ιδιαίτερο πόνο. Και μπορώ να πω ότι αυτό βοήθησε λίγο περισσότερο στο να γίνει πιο εύκολα και πιο γρήγορα ο απεγκλωβισμός. Χρειάστηκε να μεσολαβήσει μισή ώρα προσπαθειών μέχρι οι διασώστες να καταφέρουν να κόψουν τμήματα του μηχανήματος και να ανασύρουν τον τραυματία με ασφάλεια ώστε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που είχε ήδη σημάνει συναγερμός. Με υδραυλική διασωστική σειρά κόψαμε μέρη του μηχανήματος, μαζί με αυτό και την κορδέλα του μηχανήματος. Ανασηκώσαμε κάποιο μέρος το οποίο εγκλώβιζε το χέρι του και συνέχεια το ανανασύραμε προς τα έξω. Ταυτόχρονα ήρθε και το ΕΚΑΒ, το οποίο έγινε περίδεση και για να σταματήσει η αιμορραγία, διότι είχε πάρα πολύ αίμα, και μεταφορά του μετά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό επιτελείο που είχε κινητοποιηθεί, ο άτυχος νεαρός έχει τραυματιστεί από το ύψος της παλάμης έως και πάνω από τον αγκώνα. Μετά την πρώτη χειρουργική αντιμετώπιση, αποφασίστηκε εσπευσμένη μεταφορά του 30χρονου στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα, όπου οι γιατροί θα επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν τα βαριά τραύματα που έχει υποστεί.